Ο περισσότερο κόσμο έχει μεγάλη οικειότητα με την ασύρματη επικοινωνία, ειδικά όσον αφορά τα κινητά δίκτυα ή δεδομένα, όπω τα αποκαλούμε οι περισσότεροι. Αυτό ο τρόπο επικοινωνία μα επιτρέπει να συνδεόμαστε με όλου εν κινήσει και γενικότερα σε περιπτώσει όπου δεν μπορούμε να συνδεθούμε με καλώδιο σε κάποιο ρούτερ. Αυτό που ο περισσότερο κόσμο αγνοεί, ωστόσο, είναι ότι αυτά τα δίκτυα, από το 1G έω το 5G, βασίζονται σε μια τεχνολογία που υπάρχει από την αρχαιότητα. Όπως εμείς στέλνουμε data packets στο δίκτυο για να ανταλλάξουμε νέα και να μοιραστούμε σκέψεις με άλλους, έτσι και οι άνθρωποι της αρχαιότητας χρησιμοποιούσαν τη φωτιά για να επικοινωνήσουν σε μεγάλες αποστάσεις, όπου τα άλλα τους μέσα, παραδείγματος χάρη η φωνή τους, δεν έφταναν. Αυτό το σύστημα δούλευε εξαιρετικά απλά. Α πούμε για παράδειγμα ότι μια ομάδα άναβε τη φωτιά για να σηματοδοτήσει σε μια άλλη ομάδα πω ήταν έτοιμη να επιτεθούν σε κάποιο άγριο ζώο. Το σύστημα λοιπόν βασίζεται στο ορατό φω, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία. Όταν βλέπουμε κάτι, σημαίνει ότι φωτόνια, δηλαδή μικροσκοπικά σωματίδια που κινούνται με την ταχύτητα του φωτό, ανακλώνται από αυτό το κάτι και χτυπάνε το μάτι μα. Τα φωτόνια ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτό, δηλαδή 299.792.458 μέτρα ανα δευτερόλεπτο ή περίπου 1 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα. Τα σωματίδια αυτά ταλαντεύονται ενώ κινούνται με διαφορετικέ συχνότητε, δηλαδή διαφορετικό αριθμό ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Αυτέ οι συχνότητε καθορίζουν και το χρώμα που καταλήγουμε να βλέπουμε. Οι συχνότητε του ορατού φωτό όμω αποτελούν ένα μικροσκοπικό κομμάτι του φάσματο τη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το φάσμα τη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκτείνεται από πολύ μικρέ συχνότητε, όπω μερικά χέρτ, δηλαδή ταλαντώσει ανά δευτερόλεπτο, μέχρι τεράστιε συχνότητε, όπω 10 στην 20 Hz. Δηλαδή 1 με 20 μηδενικά. Προφανώ καταλαβαίνουμε ότι το μέρο του φάσματο για το οποίο γνωρίζουμε είναι τεράστιο. Το ορατό φω ωστόσο εκτείνεται από τα 4 έω τα 8 επί 10 στη 14 Hz, το οποίο αποτελεί μόλι 0,0004% τη συνολική έκταση του φάσματο. Το κόκκινο βρίσκεται στι χαμηλότερε συχνότητε, γι' αυτό και οι συχνότητε που έρχονται μετά από αυτό λέγονται υπέρυθρε, και το MOV ή οι όδες, βρίσκεται στι υψηλότερε συχνότητε του ουρατού φάσματο. Γι' αυτό και οι συχνότητε που ακολουθούν λέγονται οι περιόδει. Τι σημαίνει όμω πρακτικά το να έχει κάτι υψηλότερη ή χαμηλότερη συχνότητα. Μεγαλύτερη συχνότητα σημαίνει μικρότερο μήκο κύματο, το οποίο είναι η απόσταση σημαινει μικροτερο μηκο σχηματο δύο συνεχόμενων πικ στην ταλάντωση. Η σχέση του δίνεται από τον τύπο F ίσον C δια λ, όπου F είναι η συχνότητα, C η ταχύτητα του φωτό στο κενό και λ το μήκο σχήματο. Η ενέργεια του φωτονίου δίνεται από τον τύπο E ίσον H επί C προς λάμδα, όπου το H είναι η σταθερά του Planck και το E μετράται σε electron volt. Αν ξαναγράψουμε αυτόν τον τύπο ώστε να πάρουμε την ενέργεια ως συνάρτηση της συχνότητας, μπορούμε χρησιμοποιώντας τον πρώτο τύπο να πούμε πως E ίσον H επί F. Άρα τα δύο μεγέθη είναι ανάλογα, εννοώντας πως όσο μεγαλύτερη συχνότητα, τόσο περισσότερη η ενέργεια των φωτονίων. Γι' αυτό λοιπόν δεν μα εκπλήσει το γεγονό ότι οι πιο επιβλαβεί ακτινοβολίε είναι αυτέ με τη μεγαλύτερη συχνότητα, διότι έχουν μεγαλύτερη ενέργεια και άρα μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Ωστόσο, η ενέργεια δεν είναι η μόνη μεταβλητή που έχει σημασία. Με το μήκο κύματο αλλάζει και η κλίμακα στην οποία επιδρά μια ακτινοβολία. Τα ραδιόφωνα εκπέμπουν σε μήκη κύματο τα οποία μπορεί να είναι και μεγαλύτερα από ένα κτίριο σε πλάδο, Ενώ οι ακτινογραφίε, οι οποίε γίνονται με ακτίνε χ, έχουν μήκη κύματο που βρίσκονται στην κλίμακα του ατόμου, Α δούμε λοιπόν πού βρίσκονται κάποια πράγματα στο φάσμα, κοιτώντα το σε λογαριθμική κλίμακα. Έχουμε το ορατό φω, τι υπεριώδει ακτινοβολίε προ τα δεξιά και τι υπέρυθερε προ τα αριστερά. Οι ακτίνε χ βρίσκονται φυσικά δεξιότερα τη ορατή ακτινοβολία και ακόμα δεξιότερα έχουμε τι ακτίνε γ. Η ακτινοβολία που βρίσκεται από τα 10 στη 16 Hz και πάνω λέγεται η ιοντίζουσα, ή ionizing στα αγγλικά. Έχει δηλαδή αρκετή ενέργεια και το κατάλληλο μήκο σχήματο ώστε να μπορεί να ξυλώσει ηλεκτρόνια από τα άτομα. Αυτό σημαίνει πω όσο περισσότερο εκτίθεται κανεί σε ακτινοβολία υψηλή συχνότητα, τόσο πιο πιθανό είναι μέσω ιοντισμού να προκληθούν μεταλλάξει στο DNA του, το οποίο μπορεί να καταλήξει σε καρκίνο. Προφανώ, αν σπάσουμε το χέρι μα και χρειαστεί να κάνουμε μια ακτινογραφία στο νοσοκομείο, δεν διατρέχουμε καθόλου σημαντικό κίνδυνο μετάλλαξη, ωστόσο δεν ενδείκνεται να κάνουμε ακτινογραφίε και κάθε μέρα. Μπορεί λοιπόν το 5G, 4G ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία τηλεπικοινωνιών να προκαλέσει καρκίνο. Όχι. Η τηλεπικοινωνία δράσει στο τελείω αντίθετο άκρο του φάσματο, δηλαδή από μερικά Hertz έω μερικά GHz ή 10 στην 1 Hertz. Το 5G φτάνει το πολύ μέχρι 40 GHz, το οποίο είναι μόλι το 0,0004% τη ενέργεια που απαιτείται για να έχουμε ιοντισμό. Το οποίο είναι περίπου σαν να συγκρίνουμε την καταστροφική δύναμη που μπορεί να έχει μια ανθρώπινη γροθιά σε σχέση με ένα κιλό δυναμίτη. Στην πραγματικότητα, ο φούρνο μικροκυμάτων που έχουμε σπίτι μα λειτουργεί σε υψηλότερε συχνότητε. Και φυσικά, το ορατό φω, στο οποίο είμαστε εκτεθειμένοι συνεχώ, βρίσκεται σε ακόμη υψηλότερε συχνότητε. Αν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των τηλεπικοινωνιών προκαλούσε καρκίνο, το ανθρώπινο είδο θα είχε ήδη εξαλειφθεί από το ορατό φω, πριν καν προλάβουμε να ανακαλύψουμε τον ηλεκτρισμό. Επιπλέον, με βάση τα πιο συντηρητικά όρια όσον αφορά την ισχύ των κεραιών 5G, η ισχύ εκπομπή θα περιορίζεται σε το πολύ 120 W για τι μεγαλύτερε κεραιέ. Αυτό ακούγεται πολύ μέχρι να αναλογιστούμε πω αυτή είναι η ισχύ στο επίπεδο τη κεραία, η οποία βρίσκεται πάνω σε κάποιο κτίριο ή κάποια κολόνα, δηλαδή υπάρχουν ήδη αρκετέ δεκάδε μέτρα απόσταση μεταξύ αυτή και των χρηστών. Και η ισχύ μειώνεται εκθετικά με την απόσταση. Εν τέλει, η ισχύ που φτάνει στο κινητό του χρήστη είναι τόσο μικρή που ίσω το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατασκευή τη μονάδα κινητού δικτύου στο κινητό που κρατάτε στα χέρια σα είναι το πώ θα διαχωρίσουμε την εισερχόμενη πληροφορία από τη θάλασσα του περιβάλλοντο θορύβου. Το για να μιλήσουμε με νούμερα, η ισχύς που φτάνει στο κινητό είναι της τάξης των μερικών μικροβάτ ή 10 στην 6 βάτ. Για να πάρετε μια ιδέα του πόσο λίγη είναι αυτή η ισχύς για να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά, χρειαζόμαστε περίπου 1,62 βάτ, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορές περισσότερη ισχύ, για να θερμάνουμε ένα μόνο γραμμάριο νερού σε ατμοσφαιρική πίεση κατά ένα μόνο βαθμό Κελσίου κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ώρα Βλέπουμε λοιπόν πω το 5G δεν φαίνεται να προκαλεί κανέναν προφανή σοβαρό κίνδυνο στην υγεία. Σίγουρα είναι αδύνατο να προκαλέσει καρκίνο μέσω ιοντισμού και δεν είναι καν αρκετά ισχυρό για να μα προκαλέσει μικρέ δυσφορίε όπω το να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σώματό μα κατά μερικά δέκατα του βαθμού. Οι πιο αδύναμοι φούρνη μικροκυμάτων που ζεσταίνουν το φαγητό μα είναι περίπου 6 με 9 φορέ πιο ισχυροί, ωστόσο δεν αμφιβάλλουμε για την επικίνδυνοτητά του και ούτε θα έπρεπε, αφού όπω δείξαμε δεν πλησιάζουν καν το όριο ιοντισμού. Πολλοί από εσά μπορεί να έχετε διαβάσει μελέτε που υποτίθεται ότι αποδεικνύουν πω τα μικροκύματα, το ραδιόφωνο ή οι τεχνολογίε τηλεπικοινωνία προκαλούν καρκίνο, ωστόσο αυτέ οι μελέτε συχνά δεν ακολουθούν στάνταρ πρωτόκολλα έρευνα και άρα δεν παράγουν αρκετά αντικειμενικά αποτελέσματα. Επιπλέον, μία συσχέτιση μια ασθένεια με κάτι που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά στον 21ο αιώνα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει όντω μια φυσική σχέση που συνδέει τα δύο. Όταν ψάχνουμε για συνδέσει, καλό είναι να θυμόμαστε μια από τι βασικέ αρχέ τη επιστημονική μεθόδου. Μια συσχέτιση μεταξύ δύο φαινομένων δεν συνεπάγεται μια αιτιακή σχέση ανάμεσά του. Για παράδειγμα, είμαι σίγουρο πω πάνω από 99% των καρκινοπαθών στην Ευρώπη το 2020 έχουν μεγαλώσει σε σπίτι στο οποίο υπάρχουν κουτάλια. Μπορούμε να πούμε πω υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στα κουτάλια και τον καρκίνο? Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και ο κόσμο φυσικά είναι αναστατωμένο και ψάχνει λόγου να ξεσπάσει. Ωστόσο, δεν ωφελεί κανέναν το να υιοθετούμε μεσαιωνικέ πρακτικέ και να βανδαλίζουμε δημόσιε υποδομέ επικοινωνία, για τι οποίε ουσιαστικά πληρώνουμε εμεί οι ίδιοι με του φόρου μα και βοηθούν τόσο στην προσωπική καθημερινή μα ζωή, όσο και στο να προχωρήσουμε πιο μακριά ω είδο.